Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται 8 φοιτητές και φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι κατηγορούνται για τον συνδικαλιστικό τους αγώνα πριν από 3 χρόνια στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Όλα άρχισαν τον Οκτώβριο του 2021, όταν από την Κοσμητεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών καταγγέλθηκε ότι φοιτητές και εξωπανεπιστημιακοί επιχείρησαν να κρατήσουν όμηρο έναν κοσμήτορα. Ήταν μια κινητοποίηση τον Οκτώβριο του 2021 για να μην περάσει σε φοιτητής μας πειθαρχικό για τη συνδικαλιστική και πολιτική του δράση στο ίδρυμα, κάτι που είχαμε να δούμε από την περίοδο της Χούντας. Η δίκη των 8 κατηγορουμένων βρήκε το φοιτητικό κίνημα ενωμένο να διαδηλώνει σήμερα ενάντια στην ποινικοποίηση του φοιτητικού αγώνα. Είναι μια υπόθεση που καταδεικνύει πως αυτή η κυβέρνηση στοχεύει απέναντι στην νεολαία, στοχεύει απέναντι στο φοιτητικό κίνημα και είναι μια πρωτοφανή ακόμα και σήμερα υπόθεση όπου φοιτητές ερχόμαστε στα δικαστήρια για συνδικαλιστική δράση. Αφορμή για την κίνηση της τότε Υπουργού Παιδείας να υποβάλει μήνυση ζητώντας την ποινική δίωξη των φοιτητών ήταν η ανάρτηση μιας αφίσας που καλούσε τους φοιτητές σε ορισμένη δράση του φοιτητικού συλλόγου. Εκίνησε τη δίωξη από την ίδια την τότε Υπουργό Παιδείας, την Νίκη Κεραμέως, η οποία σε ένα κυνήγι μαγισσών ουσιαστικά άρχισε να διώκει 8 φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκ των οποίων και οι τρεις είναι εκλεγμένοι πρόεδροι των Φοιτητικών Συλλόγων Αρχιτεκτονικής ΥΜΗ και ΝΙΕΟΥ. Τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στους φοιτητές τότε και σήμερα καταδικάζουν μέλη φοιτητικών συλλόγων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι φοιτητές δεν τρομοκρατούνται. Οι φοιτητές θα είναι εδώ, οι φοιτητικοί σύλλογοι είναι εδώ. Προφανώς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια παιδεία η οποία μας αρμόζει. Η στάση αυτής της κυβέρνησης να κυνηγάει, να εξαπολύει μια βιομηχανία διώξεων απέναντι σε φοιτητές είναι ενδεικτική πως αυτές οι εικόνες είναι βγαλμένες από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας. Αυτό το βλέπουμε και από τις εικόνες των τελευταίων ημερών σε σχέση με το κάτω Πολυτεχνείο στην Αθήνα που ο πρίτανης Χατζηγεωργίου τόλμησε και έβαλε στο κάτω Πολυτεχνείο, στον ιστορικό χώρο του κάτω Πολυτεχνείου, την αστυνομία να καταστήλουν τους φοιτητές και παρευρισκόμενους. Οι 8 φοιτητές αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της διατάραξης δημόσιας περιουσίας και της αρπαγής, με την τελευταία μάλιστα να είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.